Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Και στην περιοχή του Εθνικού έστειλε την μπάλα απέναντι. Απομάκρυνε ο Γκλομπάρτ, κέρδισε και πάλι ο Καρλάο και με δυνατό σουτ. Σε γνώριμο περιβάλλον, τον είχαμε γνωρίσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κυπριανού έστειλε την σέντρα, έγινε η κεφαλιά από τον Χουντόπιακ και βγήκε η πάσα από τον Βραζιλιάνο και βρήκε τον Μπουομέσκα. Μπραμπίγια στην περιοχή, επικίνδυνα για την δόξα. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει έξω. Ωραία, θα βρει τον Μπραμπίγια. Η σέντρα στην περιοχή για τον Κάρλος, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, πέρασε η μπάλα από όλο τον κόσμο και κατέληξε out. Τον προλαβαίνει ο Κυπριανού. Αλλάζει με τον Ασαμόα ο Κάρλος και έρχεται και πάλι ο Μαρκός Κίτο σουτ από τον Ασαμόα. Εκεί θα πάει μπάλα. Περιμένει ο Καρλάο και ο Ασαμόα και ο Λουίς Κάρλος στην περιοχή. Ο Καρλάο θα κάνει δυνατή κεφαλιά. Η μπάλα θα πάει πάνω από την εστία. Ο Μικελίτο τώρα προϋποθέσεις για τον Εθνικό. Το γύρισμα στην περιοχή και το πλασένα 0. Σκόρο Κωστόφσκι, το πρώτο του γκολ στην Κύπρο. Ο Εθνικός τιμωρεί την δόξα στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Στο 31ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Εδώ ξανά. Ο Μικελίτο δημιουργός σήμερα το γύρισμα. Πάρε βάλε γκολ στο ύψος του πέναλτι. Άψογη η εκτέλεση από τον Σκοπιανό, τον Τζόβαν Κωστόφσκι. Στο βάθος της εστίας του Γκρέμσλ, 1-0 προηγείται ο Εθνικός εδώ στο Μακάριο. Φαντάζομαι ότι πανηγυρίστηκε έξαλλα Μαρίνα στον πάγκο του Εθνικού τον γκολ αυτό. Πολύ καλή πάσα για τον Μπραμπίγια. Έφτασε έξω από την περιοχή. Παρακατέληξε στον Λουίς Κάρλος στο πλασέ. Βγαίνει ο Μποκατίνοφ. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Μαρκόσκι. Η αντίπαλο τον Ευσταθίου πέρασε ο Μέσκα. Γύρισε. Ευκαιρία μεγάλη. Χάνεται. Πολύ μεγάλη φάση με τον Μπραμπίγια να μην μπορεί να κάνει το σουτ. Από τη θέση που είχε σκοράρει νωρίτερα ο Κωστόφσκι για τον Εθνικό, σούτ από τον Καρλίτος πάνω στον Μποκατίνοφ. Λουίς Κάρλος. Αλεξάνδρου. Το γυρίζει, η Ομόνια προηγείται με 2-1 της ΑΕΚ. Η κεφαλιά από τον Καρλάο, να το πρώτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Καταπληκτικό στο 66ο λεπτό. Η προσπάθεια της δόξας καρποφορεί. Ο Καρλάο. Στην δεύτερη κεφαλιά του στον αγώνα είχε κάνει παρόμοια προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Δίνει την σωστή τροχιά στην μπάλα για να καταλήξει στην αριστερή γωνία του Μποκατίνοφ στο βάθος της εστίας. Και έτσι η δόξα μετουσιώνει την υπεροχή της σε γκολ 66 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Και έχουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ο κόσμος στο ύψος της περιοχής του Μποκατίνοφ. Όπως βλέπετε στο ανοιχτό πλάνο. Εκτέλεσε ο Αλεξάνδρου στο δεύτερο δοκάρι. Απόκρουση του αγώνα από τον Μποκατίνοφ. Ιμπραχήμ. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για τον Χουντόπιακ. Σουτ αποκρούει ο Γκρέμς. Ανεβαίνει κλεισμένος από δύο. Θα καταφέρει και θα στείλει την παλιά απέναντι. Έγινε κεφαλιά. Απόκρουση από τον Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Από τον Λουίς Κάρλος. Μιντίκης. Πάσα είναι καλή. Δεν υπάρχει offside. Καρλίτος. Γυρίσμα στον Μιντίκη που έκανε το σουτ, είναι άστοχο. Το Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out.